καλωσορίζουμε εκ μέρους της Τομεακής Επιτροπής Καρδίτσας. Σήμερα μέρα που θα τελέσουμε το πολιτικό μνημόσυνο του συντρόφου του Χαρίλου του Φλωράκη. Εντάξει, είναι μια λυτή και σεμνή τελετή με τα προβλήματα που υπάρχουν και στον δρόμο που είναι δύσκολα προσβάσιμος. Συμπληρώνουμε σήμερα 16 χρόνια από τη μέρα και το κόμμα μας και το κόμμα χιλιάδες αγωνιστές που χαιρετούσαν τον καπετάν Γιώτιο. Ανταμώσαμε σήμερα εδώ, στον Αλιά, να τιμήσουμε τη μνήμη του συντρόφου Χαρίλα. Να το θυμίσουμε πως και αν έφυγαν οι ζευγάδες, η σπορά μένει. Το λαύρο που μας παρέδωσε, το κρατάμε ψηλά. Το ΚΚΕ, με τα γνωστά σύμβολά του, τη μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία, το πρόγραμμα και τις αρχές του είναι εδώ. Όλη η ζωή του Χαρίλαου ήταν συνυφασμένη με την ιστορική πορεία του κόμματος. Από μαθητής οκνήτης μέχρι και Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής. Ταυτίζεται με τις μεγαλύτερες στιγμές του λαϊκού μας κινήματος. Με τον αγώνα του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Με την ηρωική πάλη του λαού κατά των Εγγλέζων και της ντόπιας αστικής τάξης το Δεκέμβριο του 1944. Με την έδοξη δράση του ΔΟΣΟΕ. Ταυτίζεται με την ιστορία των διώξεων, των φυλακίσεων, των εκτελεστικών αποσπασμάτων που οδηγήθηκαν χιλιάδες άξια τέκνα του ΚΚΕ, του ΕΑΜ και του ΔΟΣΟΕ. Πάλεψε ανταλάντευτα για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που σημάδεψαν μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα. Άξια αναφοράς και διάδοση σε όλους τους νέους κομμουνιστές. Πέρα από τη δράση και την προσφορά του, ήταν η κομμουνιστική σεμνότητα που ανέδειξε τις αρετές του και το κατεξίωσε σαν στέλεχος του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Η ζωή του και οι πράξεις του ανέδειξαν την αστήρευτη λαϊκή δύναμη και πρωτοβουλία. Επιβεβαιώθηκε πως όταν ο λαός αποφασίσει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, να παλέψει και να διεκδικήσει όλα όσο του ανήκουν. Να γιατί σήμερα αποτελεί παράδειγμα για όλους μας. Ήταν καθοριστική η συμβολή του στη λεγόμενη πλατιά Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής το 1990, καθώς και στο 13ο συνέδριο του ΚΚΕ, τότε που επιχειρήθηκε μεγάλη έφοδος για τη διάχυση του ΚΚΕ, στον τότε συνασπισμό. Υπερασπίστηκε την προσφορά του σοσιαλιστικού συστήματος, ήξερε ότι το προσεγείρισμα θα είναι προσωρινό, είχε βαθύτατη πεποίθηση ότι ο σοσιαλισμός είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Είχε βαθιά πίστη στην εργατική τάξη της χώρας μας. Ήταν γέννημα του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ και οι ηρωικοί αγώνες του τον ανέδειξαν σε ηγέτη, που τον εκτιμούν όχι μόνο οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες, αλλά πολλοί εργαζόμενοι, λαϊκοί άνθρωποι, που δεν ταυτίζονται με την ιδεολογία του κόμματός μας. Υπήρξε λαϊκός ηγέτης, γιατί ήταν κομμουνιστής. Το χαρακτήριζε η σεμνότητα, η ανιδιοτέλεια. Σταθερός και συμβίβαστος επαναστάτης, φλογερός πατριώτης, αλλά και αλήγιστος διεθνιστής. Πέρασε μια ζωή δύσκολη σε βουνά, σε φυλακές, σε εξορίες, στην παρανομία. Πέρασε πολλές φορές ξυστά από το θάνατο, αλλά δεν κουράστηκε ποτέ. Είμαστε βέβαιοι πως αν μπορούσε πάλι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθούσε. Συντρόφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, με αφορμή την παρουσία μας στο Παλαιζογλώπη, θέλουμε να αναδείξουμε για μία ακόμα φορά τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και των τοπικών αρχών, αφού 8 μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, οι κάτοικοι του χωριού δεν έχουν υδροδότηση και τα σπίτια τους διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους, ενώ η πρόσβαση στον τάφο του Χαρίλαου δεν έχει αποκατασταθεί. Απαιτούμε άμεσα να προχωρήσουν τα έργα αποκατάστασης στο επαρχιακό δίκτυο που καταστράφηκε, στην άμεση αποκατάσταση της υδροδότησης στα χωριά, καθώς και στην υλοποίηση ολοκληρωμένου σχέδιου αντιπλημμυρικής προστασίας του νομού Καρδίτσας με ουσιαστικά αντιπλημμυριακά και αντιδιαβολικά έργα για να προστατευτεί η ζωή και η περιουσία των κατοίκων της περιοχής. Φίλες και φίλοι, σήμερα το κόμμα μας ετοιμάζει για το 21ο συνέδριο. Πιο ατσαλωμένο, πιο όριμο. Σε μια περίοδο που οι ανταγωνισμοί και τα παραθέσεις των υπεραλιστών φέρνουν πιο κοντά τον κίνδυνο των πολεμικών αναμετρήσεων και η εμπλοκή της Ελλάδας είναι πιο άμεση. Θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον αγωνιζόμενο Παλαιστινιακό λαό, καταδικάζοντας παράλληλα την Ισραηλινή επιθετικότητα, καθώς επίσης να καταγγείλουμε τις μεγάλες ευθύνες που έχουν ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση, που με διάφορους τρόπους στηρίζουν τη συνεχιζόμενη καταπίεση και σφαγή των Παλαιστινίων. Επίσης, θέλουμε να καταγγείλουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπου με τη στάση της αθωώνει την Ισραηλινή επιθετικότητα, εξισώνοντας το θήτη με το θύμα, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ, μιας και επί των ημερών του ενισχύθηκε η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Αυτή την περίοδο, οι εργαζόμενοι, εργάτες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες καπιταλιστικής κρίσης που ακόμα δεν έχει ξεδιπλωθεί σε όλο το βάθος της,
και επομένως ακόμα δεν έχουν επιδηλωθεί όλες οι συνέπειές της. Εκτός από τις γνωστές αντιλαϊκές πολιτικές των τελευταίων χρόνων που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, την καπιταλιστική κρίση και την πανδημία με τους εκατοντάδες νεκρούς που έδειξε τη γύμνια του αστικού συστήματος, έρχεται τώρα το νομοσχέδιο για τα εργασιακά να ισοπεδώσει εντελώς τη ζωή των εργαζομένων με ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, με τη γενίκευση νέων μορφών εκμετάλλευσης όπως η τηλεργασία, με την κατάργηση του 8ωρου, με μεγέθυνση του απλήρωτου χρόνου εργασίας όπως ζητούσαν οι βιομήχανοι χρόνια τώρα για να εξασφαλίσουν ακόμα πιο φθηνή εργατική δύναμη. Μέτρα που θα κάνουν τη ζωή των εργαζομένων κυριολεκτικά κόλαση, χωρίς ωράρια στη δουλειά, θα ρίξουν κι άλλο τα μεροκάματα και τους μισθούς, χωρίς μέτρα προστασίας και υγιεινής. Απευθύνουμε κάλεσμα μαζικού ξεσηκωμού σε κάθε εργάτη και εργάτρια, στους ανέργους, στους νέους και τις νέες, στους βιοπαλιστές αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες της πόλης και της υπαίθρου, να ενταχθούν στο νέο αντεργατικό έκτροπα. Η οργάνωση στα σωματεία, η συμμετοχή στις μαζικές συλλογικές διαδικασίες τους, η συμμετοχή στους φοιτητικούς συλλόγους είναι τα όπλα των εργαζομένων και της νεολαίας. Απέναντι στον πόλεμο μας κήρυξαν η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο στην εργατική τάξη, δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Όλοι στη μάχη για να ανατραπεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα, να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι, να διεκδικήσουν πραγματικά σύγχρονα δικαιώματα, σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, περισσότερη ζωή. Την ίδια κατάσταση έχουν να αντιμετωπίσουν και οι βιοπαλαιστές αγρότες, που βρίσκονται αντιμέτωποι με την αποφασιστικότητα των αντιπάλων τους, που είναι οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αστικά κόμματα, αλλά και οι μεγαλέμποροι τραπεζίτες, για την ενίσχυση και τη συγκέντρωση της παραγωγής και του ελέγχου τους από τα μονοπόλια. Αυτή την αποφασιστικότητα έχετε να εκφράσει και η νέα ΚΑΠ 2021-27 και θα οδηγήσει σε νέο κύκλο εκτόπισης μικρομεσαίων γεωργών και χτινοτρόφων από την παραγωγή. Ούτε μια μέρα ξεκούρασης, χρέη και μείωση εισοδήματος και ένας ακόμα πιο αδυσόπιτος ανταγωνισμός με τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή είναι η κανονικότητα που διαφημίζει η κυβέρνηση για τους αυτοαπασχολούμενους την ίδια στιγμή που προωθεί την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, παίρνοντας σκητάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διαλύοντας και τον πιο στοιχειώδη οικογενειακό προγραμματισμό, υποβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο την ποιότητα ζωής τους. Το δίλημα που βάζει η κυβέρνηση στους μικρομεσαίους επαγγελματίες είναι είτε εξεταλλητική δουλειά για μια οριακή επιβίωση, είτε λουκέτο και χρεοκοπία. Τα μέτρα αυτά δεν είναι προσωρινά, ήρθαν για να μείνουν. Έτσι έχει δείξει και η πείρα του παρελθόν. Τα λαϊκά στρώματα είναι αυτά που θα κριθούν να πληρώσουν όλα αυτά τα πακέτα των δισεκατομμυρίων ευρώ που μοιράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή δανείων που κατευθύνονται στη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι κρίσιμο οι εργαζόμενοι, ο λαός, να μην νομιμοποιήσουν τη στάση τους στη νέα αντιλαϊκή επίθεση που βρίσκει σε εξέλιξη. Σε αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Είτε ο λαός θα παραδοθεί ανεφόρον σε μια ανελαίτη επίθεση διαρκείας, είτε θα διαλέξει τον δρόμο της οργανωμένης αντίστασης και πάλης. Όχι απλώς ενάντια στο ένα ή στο άλλο νομοσχέδιο, αλλά στη συνολική στρατηγική που τη γεννά. Τη στρατηγική δηλαδή που έχει ως στόχο την ανάκαμψη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων και όχι την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις είναι τέτοιες που δεν σηκώνουν καμία επανάπαυση. Δεν υποτιμάμε τις δυσκολίες και τον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων. Έχουμε μάθει στα δύσκολα, στις ανηφόρες και στις καμπές της ταξικής πάλης. Και θα κλείσω με τα λόγια του καπετάν Γιώτη. Βλέπεις, μωρέ, αυτά τα νιάτα γύρω σου, που νομίζεις πως είναι ξεστρατισμένα και συμβασμένα. Κούνια που σε κούναγε. Μόλις υπάρξει μια σπίθα, αυτά τα νιάτα θα γίνουν πυρκαγιά, θα γίνουν ηφαίστειο και θα αποδειχθούν καλύτερα από τη γενιά των πατεράδων τους και των παππούδων τους. Και θα σηκώσουν τη σημαία του αγώνα μέχρι τον ήλιο. Είναι η σφορά σου, λέω. Τίμα και δόξα, τιμή και δόξα στον καπετάν Γιώτη. Ζήτω το ΚΚΕ.